γιατί πρέπει να φύγει στο εξωτερικό και κρεμεί μια πτήση. Δεν μίλησα πάνω από 4 λεπτά, γιατί δεν έχω χρόνο. Πάω σε επίσημο ταξίδι στην Σαουδική Αραβία. Την τελευταία φορά που πήγα, θυμάμαι, δεν είχαν μεγάλα οικονομικά προβλήματα για να χρειάζονται τις συμβουλές μας. Εκτός πετρελαίου είχαν βγει και κάτι σπάνιες γέες εκεί στην έρημο και νομίζω θα πάνε καλά και τον επόμενο αιώνα. Ναι, λοιπόν, και θα ακολουθήσει και θα ακολουθήσει η επόμενη συνεδριάση και η ολομέλεια. Θέλω μόνο με βάση, είπαμε και το πρωί στην ακρόαση πορέων, να πω 3 πράγματα και τα υπόλοιπα θα μπείτε με τον κύριο Υφυπουργό και εγώ όταν επανέλθω την Παρασκευή. Στην μεγάλη ζήτηση του πρώτου μέρους του νομοσχεδίου, που είναι τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, πιστεύω ότι από αυτά ακριβώς που είπε ο κύριος Νούνης, προφανώς καλά κάνει από αυτή τη θέση που είναι, αντιδρά στην φορολογία. Γιατί αντιδρά, διαχειρίζεται κάποια χρήματα ασφαλισμένων αφορολόγητα και τώρα μπαίνει κάποιος φόρος. Υπάρχει κάποιος να χαίρεται εάν το αφορολόγητό του παίρνει φόρο? Όχι. Αν είναι λογικό, ο κύριος Νούνης να αντιδρά. Εμείς όμως δεν είμαστε ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης. Εμείς είμαστε η κυβέρνηση και η Βουλή των Ελλήνων. Και εμείς πρέπει να δούμε ποιο είναι το συμφέρον του ελληνικού λαού. Εκπλήσωμε και εκείνο του ξέφυγε και ακούστηκε ότι σε όλες τις χώρες του κόσμου η μόνη χώρα που έχει πλήρες αφορολόγητο 20 χρόνια είμαστε εμείς. Είναι πολύ εντυπωσιακό ότι η μόνη χώρα που είχε πλήρες αφορολόγητο ήμασταν εμείς και ήταν πολύ εντυπωσιακό ότι αυτό επεβίωσε εκ των μνημονιακών χρόνων. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέτω στην κρίση σας, πάντα έχω την ελπίδα ότι μπορεί στη Βουλή να γίνει κανονικός διάλογος μεταξύ κανονικών ανθρώπων ασχέτως των πολιτικών μας ρόλων. Εάν εσείς θεωρείτε δίκαιο να διατηρήσουμε σε αυτόν τον χώρο το πλήρες αφορολόγητο. Και αν αυτό το πλήρες αφορολόγητο κάπου εξυπηρετεί στα αλήθεια τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Εμείς ισχυριζόμαστε ότι είναι λάθος. Εάν στα 20 χρόνια είχαμε μαζευτεί κάποιες δεκάδες δισεκατομμύρια από ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, ενδεχομένως να μπορούσε κάποιος να αντιλέξει ότι έχουμε δώσει αυτό το μεγάλο αφορολόγητο, αλλά το κράτος μας τελικά κερδίζει τη μεγάλη αποταμίευση. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό δεν έχει συμβεί. Και άρα τελικά αυτό το αφορολόγητο ανέμονται μόνον όσοι κάνουν χρήση αυτού του συστήματος. Αλλά και πάλι, ποιοι είναι αυτοί που μπορούν πράγματι να κάνουν χρήση του αφορολογήτου? Οι χαμηλόμισθοι που συμμετέχουν με ένα πολύ μικρό μηνιαίο ποσό σε ένα τέτοιο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, π.χ. αστυνομικοί, ή αυτοί οι οποίοι έχουν ένα πολύ μεγάλο εισόδημα όπου τελικά τους συμφέρει να τοποθετήσουν για 1, 2, 3 χρόνια σε ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, ώστε φεύγοντας από τον εργασιακό τους βίο να πάρουν αφορολόγητο ένα ποσό το οποίο κανονικά θα αφορολογείται με 44%. Δηλαδή, κάποιος βάζει 50 ευρώ το μήνα, μπορεί να πάει να βγει στα 5 χρόνια για να πάρει τι, 2.500 χιλιάρικα. Αυτός είναι ο στόχος μας νομοσχεδίου. Ένας όμως που έχει να βάλει 500 χιλιάρικα τα βγάζει στα 5 χρόνια με 500 χιλιάρικα σύν τους τόκους. Εμείς αυτό δεν το θεωρούμε δίκαιο. Και αυτό που λέμε είναι μια προοδευτική φορολόγηση παρόμοια με άλλες χώρες της Ευρώπης που έχει ως στόχο να κινητροδοτήσει αυτούς που έχουν πολλά χρήματα να τα κρατήσουν πολλά χρόνια στο ταμείο και αυτούς που έχουν λιγότερα χρήματα να τα κρατήσουν επίσης πολλά χρόνια στο ταμείο. Σε αυτούς που βάζουν λίγα πάλι το κίνητρο είναι μικρό, γιατί ούτως ή άλλως είναι μικρά τα ποσά που μαζεύονται. Αλλά για κάποιον που βάζει πολλά χρήματα η διαφορά του φόρου είναι πράγματι μεγάλη. Και άρα εκεί έχει ένα σοβαρό κίνητρο να μην τα πάρει στα 3, 4 και τα 5 χρόνια, έστω να το κρατήσει 10, που είναι μισή φορολόγηση στην πραγματικότητα. Άρα λοιπόν νομίζω και με αυτά που ακούσαμε ότι αν το δείτε ψύχρεμα, κυρίως η αριστερή μεριά της αίθουσας, δεν θα βρει σοβαρό επιχείρημα γιατί πρέπει να παραμείνει το πλήρες αφορολόγητο. Είχε πράγματι θεσπιστεί η ΠΑΣΟΚ το 2002, αγαπητέ κύριε Μουλκιώτη, σας είπα και προχθές ήταν όμως ρέπα,
Είχε φιλοδοξία όμως, εγώ δεν κατηγορώ τον κύριο Ρέβα που το έκανε. Καλώς το έκανε τότε, είμαστε μια εποχή πολύ διαφορετική, πριν από τις χρεοκοπίες μας και πριν από όσα μάθαμε στην πορεία. Πιθανόν να υπήρχε προσδοκία ότι θα συνέβαλε στην μεγάλη αποταμίευση. Αυτό δεν συνέβη, το ξέρουμε σήμερα. Τι συμβαίνει όμως, αποτελεί ένα σοβαρό εργαλείο φοροαποφυγής των κατεχόντων. Νομίζω ότι δεν είναι δίκαιο κοινωνικά. Σε όσα ανησυχούν ότι αυτή η προοδευτική φορολόγηση θα καταστρέψει τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, θα τους πω ότι όλα τα νομοσχέδια κρίνονται στην πράξη. Όμως στην πραγματικότητα το θεσμικό πλαίσιο που φέρνουμε είναι τόσο πιο ευέλικτο από το υπάρχον, που αντισταθμίζεται η όποια απώλεια της ανταγωνιστικότητάς του με τη φορολογία, κατά τη γνώμη μου, από την ευκολία ίδρυσης και από τη διεύρυνση της βάσης του με τα πολυεργοδοτικά. Άρα κάποιοι που θα δουν σοβαρά αυτό το εργαλείο θα έχουν ένα πολύ καλό θεσμό στη διάθεσή τους για να τον λειτουργήσουν. Ιδιαίτερα, κυρία Φωτίου, με την ρύθμιση των πολυεργοδοτικών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, μπορεί να φέρουν πολλούς μικρούς να μπουν μέσα. Καλά, και ο Τσακλόγλου εδώ, δεν πειράζει, είναι και ο υφυπουργός, εδώ είναι. Η κυβέρνηση θα εκπροσωπείται. Κάντε μου την ερώτηση. Εγώ δεν έχω αντίσταση. Να μου κάνει ερώτηση, παρακαλώ, κυρία Σοφωτή, θα την κακοκαρδίσω. Ήταν και πρώην συνάδελφος του Υπουργού Εργασίας και την σέβομαι. Τι να κάνω. Ωραία. Ρωτήσατε χτες. Κάτι πολύ απλό είπατε. Γιατί αφού είναι τόσο κατοχυρωμένοι οι ασφαλισμένοι να μην πάνε στα νέα τα επαγγελματικά ταμεία και να πάνε στα επιχειρησιακά των ασφαλιστικών εταιριών. Μάλιστα, και εγώ σας λέω την ανάποδη ερώτηση, ακριβώς. Γιατί να πάει ένας εργοδότης σε εκείνο που έχει 500 κανονισμούς και τον περιορίζει και να μην πάει στην ασφαλιστική επιχείρηση όπου δεν έχει κανέναν κανονισμό? Για πείτε μου, ποιος εργοδότης θα το κάνει αυτό? Ξεχνάτε ότι την τριμερή σύμβαση των επαγγελματικών ταμείων και τη διμερή που έχουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Για πείτε μου, με τη λογική σας, γιατί θα το κάνει ένας εργοδότης αυτό? Καταρχάς. Και επίσης, δεν μου λέτε όλα αυτά αυτές για τους πολύ πλούσιους που επενδύουν και το ένα και το άλλο στα επαγγελματικά ταμεία, για τους αστυνομικούς, για τους πυροσβέστες? Εμπάς και τους είδατε και αυτούς πλούσιους που ήρθαν εδώ και είπανε ότι αμάν μας καταστρέφεται? Άντοντο, οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες δεν μένουν για 3 και 4 χρόνια. Μένουν για το σύνολο του εργασιακού τους βίου ή για το μεγαλύτερο τμήμα αυτού. Μένουν για πάνω από 10 και πάνω από 15 χρόνια. Άρα το άρθρο αυτό δεν τους αφορά. Πάει στο 10 και στο 5%. Δεν τους αφορά. Και δεν έχουν ιδιαίτερες αντιδράσεις αυτοί. Αυτοί που αντιδρούν πράγματι είναι οι εκπρόσωποι των πολύ υψηλών εισοδημάτων. Δικαίως αντιδρούν, γιατί χάνουν μια πολύ μεγάλη ευκολία στη φορολόγησή τους. Αλλά αυτό δεν αφορά το κράτος. Δεύτερον, εγώ δεν σας είπα τίποτα για το ρυθμιστικό πλαίσιο. Ο διάλογος που είναι μεταξύ του κυρίου Νούνιε μου και του κυρίου Κωνσταντέα από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Νομίζω πρέπει να σας έπεισε ότι δεν έχουμε καμία διάθεση να έχουμε διάκριση στο ρυθμιστικό πλαίσιο μεταξύ των δύο. Εμείς όμως έχουμε την νομοθετική πρωτοβουλία για το ένα. Υιοθετούμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία στην αυστηρή της εκδοχή για να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και έχουμε ήδη επικοινωνήσει με το συναρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης για να κάνει το ίδιο στο άλλο κεφάλαιο που είναι τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια. Όμως θα σας πω και κάτι που δεν το έχετε καταλάβει. Για το κράτος, το αν κάποιος θα αποταμιεύει από εδώ ή κάποιος θα αποταμιεύει από εκεί, είναι αδιάφορο. Εάν δεν για να σε στρέψει από εδώ πρέπει να χάσει και ένα σκασμό φόρους, τότε στην πραγματικότητα το συνεδέφερε να πάει για το κράτος, λέω, στην άλλη μεριά. Διότι αν είναι το κράτος να πρέπει να φτιάξει ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης
καταπληρώνει ο φορολογούμενος, ενώ με το παλαιό πλαίσιο θα μπορούσε να πηγαίνει σε ομαδικά ασφαλθεία συμβόλαια και να μην το πληρώνει ο φορολογούμενος, προφανώς από την κρατική οπτική είναι καλύτερο το δεύτερο από το πρώτο. Άρα εσείς και εγώ που εκπροσωπούμε το κράτος δεν έχουμε συμφέρον να στρέψουμε την αγορά δεξιά ή αριστερά. Εμείς έχουμε συμφέρον ο κόμμας να αποταμιεύει και να του δίνουμε εργαλεία για να αποταμιεύει και τα κάνουμε ισότιμα και τα ίδια για να μπορεί να επιλέξει ο καθένας που θα αποταμιεύσει. Και επαναλαμβάνω, με τον τρόπο που το θεσπίζουμε κινητροδοτούμε τα χαμηλά στρώματα περισσότερο παρά τα υψηλά. Για ποιο λόγο? Διότι συμπληρωματικό εισόδημα την ώρα της σύνταξης δεν έχει ανάγκη κάποιος που έχει πολλά χρήματα, γιατί έχει πολλά χρήματα. Έχει ανάγκη όμως ένας συνταξιούχος που θα μείνει μόνο με τη σύνταξή του να έχει και ένα συμπληρωματικό εισόδημα. Άρα μας ενδιαφέρει να κινητροδοτήσουμε αυτούς. Μην αντιδικούμε συνέχεια απλώς γιατί δεν με συμπαθείτε. Να κάνουμε ανταλλαγή λογικών επιχειρημάτων, λογικών ανθρώπων. Και εσείς πιστεύετε... Και εσείς... Μα δεν μπορεί να υπερασπίζεται η νέα αριστερά τη φοροαποφυγή. Δεν γίνεται. Λοιπόν, συνεχίζω. Στο θέμα του ΤΑΙΦΕ. Το βασικό επιχείρημα εναντίον της ρύθμισης που ακούστηκε και στη Βουλή από τον κύριο Κονιδάρη, ποιο είναι? Ότι η βίαιη αλλαγή θα οδηγήσει στην καταστροφή του ταμείου και σε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα. Όμως αυτό δεν είναι αληθές. Το ταμείο έχει σήμερα 28.000 ασφαλισμένους. Δίνει εφάπαξ κατά μέσο όρο 11.000 τον κάθε ασφαλισμένο. Τα ταμιακά διαθέσιμα, η περιουσία στο σύνολο που έχει παρουσιάσει την αναλογική του μελέτη είναι 330 εκατομμύρια. Αν κάνετε διέρεση, θα διαπιστώσετε ότι τα ταμιακά του διαθέσιμα σήμερα, αν αύριο δεν πληρώσει κανένας, και που είναι όλοι θέλουμε το εφάπαξ μας, φτάνει για να πάρουν όλοι το εφάπαξ τους. Ο λόγος που αντιδρά το ΤΑΙΦΕ στη ρύθμιση, πάλι από τη δική του σκοπιά, είναι λογικός. Έχουν ένα ταμείο στο οποίο υποχρεωτικά όλοι οι εργαζόμενοι βάζουν λεφτά και εμείς λέμε όχι, εφόσον είστε δεύτερος πυλώνας, θα τους πείσετε να βάλουν τα λεφτά τους. Το ίδιο ισχύει για όλα τα ταμεία τα αλληλοβοήθειας, τα ταμεία τα εκμετατροπής αλληλοβοήθειας. Ό,τι είναι στο δεύτερο πυλώνα σας είπα, όχι ό,τι είναι στον πρώτο πυλώνα. Ό,τι είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εκμετατροπής και η παροχή είναι συμπληρωματική, είναι στο δεύτερο πυλώνα. Ό,τι είναι σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και έχει την κρατική εγγύηση, είναι στον πρώτο πυλώνα. Άρα δεν ισχύει αυτό που είπατε, αγαπητέ κύριε συνάδελφε. Κανένας δεν θέλει να πειράξει τον πρώτο πυλώνα. Αλλά από την άλλη δεν είναι δίκαιο για τους εργαζομένους να τους υποχρεώνουμε να κάνουν κάτι. Με την ίδια λογική θα πρέπει να κάνουμε υποχρεωτικά και τα επαγγελματικά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, να κάνουμε υποχρεωτικά και τα ομαδικά ασφαλεία συμβόλαια, να κάνουμε υποχρεωτικά τα πάντα. Αυτό θα ήταν η ανάποδη λογική. Τώρα, αντιδρά το ΤΑΙΦΕ, λογικό να αντιδρά, επαναλαμβάνω, για το ίδιο, αλλά δεν θεωρώ λογικό για μας. Τώρα, στον κύριο Μουλκιό ήταν τελευταίο για να φύγω. Ευχαριστώ για τα άρθρα που θα στηρίξετε. Καλό είναι κάποια άρθρα που είναι αυτονόητα να τα στηρίζουμε όλα τα κόμματα. Έχω σημειώσει τι είπα, θα πάω και τα πρακτικά, τα σημειώνω και ο υφυπουργός. Θα δούμε τις επόμενες μέρες τι μπορούμε να ρυθμίσουμε και μέχρι την Παρασκευή θα σας πω και τι μπορώ να κάνω δεκτά. Εγώ ξέρετε από όλα τα νομοθετήματα, ακούω πάντα τη Βουλή. Και αν κάτι νομίζω ότι μπορώ να το κάνω, θα το κάνω. Μην έχετε αμφιβολία. Ούτε θεωρώ ότι εμείς τα ξέρουμε όλα. Ακούμε με σεβασμό αυτά που λέτε. Στη διαφωνία που είχαμε πριν όμως, θέλω να θέσω μία παράμετρο πιθανόν δεν το έχετε σκεφτεί. Λέτε να αφαιρέσουμε το άρθρο. Το άρθρο του νόμου είχατε ψηφίσει εσείς και μετά εμείς και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει σημασία. Λέτε να αφαιρέσουμε το άρθρο. Με τη σύνδεση του προσδοκίμου ζωής, δηλαδή και των κατανοητών ηλικίας. Γνωρίζετε, και είναι βασικό μας επιχείρημα στους θεσμούς, στις αγορές, σε εμάς, ότι λέμε ότι το ασφαλιστικό μας σύστημα βάσει των αναλογιστικών μελετών είναι βιώσιμο για τα επόμενα 60 χρόνια. Όλες οι αναλογιστικές μελέτες που έχουν γίνει, κύριε Μουλκιώτη, συμπεριλαμβάνουν το άρθρο αυτό ή δεν το συμπεριλαμβάνουν?
Σας λέω το συμπεριλαμβάνουν. Άρα πας να αφαιρέσεις το άρθρο, θα πρέπει να κάνεις αναλογιστικές μελέτες από την αρχή που θα συνδέουν το προσδόκιμο ζωής με το τι θα κοστίσει το ασφαλιστικό μας σύστημα. Άρα δεν είναι τόσο απλή η διαγραφή αυτού του άρθρου όσο ισχυρίζεστε. Τονίζω όμως ότι η πρακτική εφαρμογή του άρθρου, δηλαδή η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και με βάση αυτό το άρθρο και τον αλγόριθμο, είναι κάτι που έχει να κάνει με το μακρινό μέλλον και αν και εφόσον επιτευχθεί πράγματι αυτή η αύξηση προσδοκίμου ζωής. Δεν αφορά τον παρόντα χρόνο, δεν αφορά την παρούσα κυβέρνηση, νομίζω ούτε καν την επόμενη, ίσως η μεθεπόμενη να πρέπει να κάνει για πρώτη φορά υπολογισμό με βάση το άρθρο αυτό. Λέει μετά το 31. Γιατί το προσδόκιμο ζωής έπεσε στον COVID, πρέπει να επανέλθει εκεί που ήταν προ-COVID και να ανέβει για να τεθεί ζήτημα εφαρμογής του άρθρου αυτού. Άρα δεν πιστεύω ότι έχει πραγματικά κάποιο συμφέρον η ελληνική οικονομία και κοινωνία σήμερα από ένα άρθρο που καταλαβαίνω ότι αντιπολιτευτικά έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά που μπορεί να προκαλέσει παραπλεύρως πολύ μεγαλύτερη ζημία από το όφελος που θέλουμε να αποκτήσουμε. Και κλείνω με δύο άρθρα που είπατε. Πρώτον, σωστό το ερώτημα, τι έχει κάνει η εταιρεία αξιοποίησης ακινήτων. Δεν έχει κάνει, αλήθεια είναι. Η εταιρεία συστάθηκε με ένα χρόνο πριν, όπως είπατε. Το Διοικητικό Συμβούλιο όμως ορίστηκε λίγο πριν τις εκλογές. Είχαμε και αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά τις εκλογές. Και σήμερα που μιλάμε, η εταιρεία είναι στη φάση που έχει ζητήσει από τον ΑΣΕΠ, η διαδικασία ΑΣΕΠ, να προσλάβει το προσωπικό για τη λειτουργία της. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η εταιρεία έχει βγάλει το οργανόγραμμά της, ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών το οργανόγραμμά της και τώρα ο ΑΣΕΠ περιμένει να εγκρίνει τις προσλήψεις. Δεν έχει αρχίσει να λειτουργεί. Όχι με ευθύνη της εταιρείας, είναι οι διαδικασίες του κράτους αυτές. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Πολλές φορές σκέφτεται ένας υπουργός, σίγουρα το έχετε και εσείς αντιληφθεί, αν αυτές οι βαριές διαδικασίες εξυπηρετούν ή όχι το κράτος. Όμως θέλω να είμαι ειλικρινής. Από την άλλη, αν κάνει και κάθε υπουργός ό,τι θέλει, μπορεί μετά να δημιουργήσει ζητήματα διαφθοράς, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης. Άρα εδώ αναγκαστικά πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής της. Δεν έχει στην πραγματικότητα συσταθεί. Όταν συσταθεί θα το μάθετε, γιατί θα κάνουμε τη μεταφορά των ακινήτων. Τι λέμε στις παρούσες ρυθμίσεις, να μπορούμε να μεταφέρουμε τμηματικά ακίνητα. Γιατί ο νόμος έλεγε να τα πάρει όλα τα ακίνητα, με μονοκοπανιά. Εμείς λέμε, σε μια εταιρεία που θα πρωτοφτιαχτεί, είμαστε δέσαμε πάρτα όλα τα ακίνητα και κάντα. Η δικιά μου λογική είναι, όχι, θα πει ο ΕΦΚΑ, έχω 10 ακίνητα που δεν μου φέρουν κανένα ευρώ, είναι μόνο ζημία για μένα, πάρτε τα. Δείξτε μας τι καταφέρνετε με αυτά 10 κινητά. Ελάτε να δούμε μετά και στη Βουλή τι αποτελέσματα είχε και εφόσον τα καταφέρνετε πάρτε καλά. Αλλά όχι... Ναι, αυτή είναι η φύση του άρθρου που φέρνουμε. Δεν ξέρω αν το βρίσκω το λογικό. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι πιο σωστή ρύθμιση από να μεταφερθούν μονοκομπανιά όταν θα είναι έτοιμη. Δεν είναι έτοιμη ακόμα. Παραλαμβάνω. Με το αριθμό του ΑΣΕΠ στο πρώτο τρίμηνο του 2024 λογικά θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες με την επιφύλαξη του ΑΣΕΠ. Εγώ δεν μπορώ να παρεύω περαιτέρω σε αυτό. Και κλείνω με τις ρυθμίσεις για τη ΔΥΠΑ, που δέχτηκαν κάποια κριτική την περασμένη φορά από την κυρία Φωτίου, νομίζω περισσότερο. Η επαγγελματική εκπαίδευση, που στην Ελλάδα ήταν πάντα λίγο παραπέδι, δεν τη δίνανε μεγάλη σημασία. Για λόγους που δεν της παρούσουν, δεν είναι κομματικό ζήτημα. Αυτό είναι πιο διαχρονικά, θα έλεγα σχεδόν πολιτισμικό ζήτημα για μας εδώ. Για μένα και για τον Πρωθυπουργό και για αυτή την κυβέρνηση και για τη στιγμή που βρισκόμαστε είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν δεν καταφέρουμε να φτιάξουμε γρήγορα μέσα από το εργατικό μας δυναμικό τις ειδικότητες που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας σήμερα και η μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη Ελλάδας θα τεθεί σε δυσκολία και θα αναγκαστούμε να κάνουμε πολλές περισσότερες μετακλήσεις στο εξωτερικό για να καλύψουμε αυτές τις θέσεις. Άρα η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί σήμερα μεγάλο εθνικό ζήτημα ζωτικής σημασίας για την οικονομία και την κοινωνία μας. Στα πλαίσια αυτά, το Υπουργείο Εργασίας και η ΔΥΠΑ έχουν ξεκινήσει μια πολύ πιστεύω εντυπωσιακή προσπάθεια και με αυτά αποτελέσματα. Η ΔΥΠΑ την τετραετία 19-23 συνέβαλε στο να βρουν δουλειά μέσα από τα προγράμματα της 167.000 άνθρωποι.
την τετραετία 2015-2019 το αντίστοιχο νούμερο ήταν 42.000. Ένας απλός υπολογισμός θα σας πείσει για τη διαφορά των δύο επιτυχιών και επιδόσεων. Στο κομμάτι αυτό η πολιτική μας είναι ένταξη όλων των σχολών ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ήδη μελέτες ολοκληρώνονται και διαγωνισμοί είναι τώρα σε εξέλιξη. Πλήρης ανακαίνιση των σχολών και των εργαστηρίων μέχρι το Σεπτέμβριο του 2024. Με το κλειδί στο χέρι. Για να έχουμε σχολές καινούργιες. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει σε κάποιες σχολές, αλλά η εικόνα των σχολών είναι γερασμένες και λίγο παραμελημένες. Θα μου πείτε, η εικόνα έχει σημασία? Ναι. Το μαθησιακό περιβάλλον έχει σημασία για να προσελκύσει μαθητές και κόσμο. Παράλληλα, συνδέουμε τα προγράμματα μαθητείας των σχολών αυτών με τον ιδιωτικό τομέα, με ιδιωτικές εταιρείες, με τους κοινωνικούς εταίρους, για να φτιάξουμε προγράμματα προσαρμοσμένα πάνω στις ανάγκες αγοράς εργασίας. Και παράλληλα, και ερχόμαστε στο άρθρο, πάμε μετά από 14 χρόνια στην πρόσληψη εκπαιδευτικών για να μπορούμε να παρέχουμε στις σχολές αυτές και πολύ ψηλό επίπεδο σπουδές. Το άρθρο που βλέπετε, που έχει γράψει εξ ολοκλήρου η υπηρεσία της ΔΥΠΑ, δεν το έχω γράψει εγώ καθόλου. Μετά μου έφεραν το άκουμα, αυτό πιστεύουν πρέπει να γίνει και έκανα δεχτεί την εισήγησή τους. Περιγράφει μια διαδικασία πολύ υψηλών προδιαγραφών για τη δυνατότητα πρόσληψης σχετικά γρήγορα, πάντα με την εμπλοκή του ΑΣΕΠ μέσα, μια ταχεία διαδικασία, ανθρώπων που θα έχουν σοβαρή κατάρτιση να μεταφέρουν στις σχολές αυτές. Ο στόχος μας λέει δεν είναι να έχουμε μόνο ανακαινισμένα καινούργια ωραία κτίρια και ανακαινισμένα καινούργια ωραία εργαστήρια, αλλά και το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό για να παρέχει τα προγράμματα σπουδών που η αγορά εργασίας έχει ανάγκη σήμερα. Γι' αυτό έχει μπει αυτό το άρθρο. Δέχομαι την κριτική, αλλά εξηγώ ποιος είναι ο στόχος, γιατί μπήκε αυτό το άρθρο μέσα. Τώρα, θα με συγχωρέσετε που εγώ θα φύγω. Σα αφήνω στα πολύ άξια και ικανά χέρια του κυρίου Τσακλόγλου, ο οποίος έχει δεχθεί σφοδρή κριτική για τις φορές από ό,τι άκουσα για το νόμο. Θέλω να ξεκαθαρίσω, ασφαλώς ο κύριος καθηγητής έχει την επιστημονική εξειδίκευση του νόμου, αλλά είναι και δικός μου νόμος. Τον υποστηρίζω. Δεν είναι μόνο του Τσακλόγλου. Θέλω να είμαι Όχι. Ο Τσακλόγλου έχει κάνει και τον σέβομαι, δεν το λέω ειρωνικά. Εδώ ο υφυπουργός έχει κάνει. Δεν είναι θέμα δόξας. Ο νόμος είναι. Και μπράβο του και δούλεψε πολύ και επιστημονικά. Ο υπουργός στηρίζει τον νόμο. Δεν αποποιείται τις ευθύνες του νόμου. Υποστηρίζει τον νόμο και περιθάλπει τον νόμο με την νομοθετική του πρωτοβουλία. Ευχαριστώ πολύ.